Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς από το Πέλοπα Web TV. Στη σημερινή εκπομπή της Λογικής Διεργασίας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μιχάλη Χατζηγιάννη, υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης στον Ομό Χανίων, με τον οποίο θα μιλήσουμε για την οικονομία στις μέρες της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα κύριε Χατζηγιάννη. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Θα μιλήσουμε σήμερα, όπως προανήγγυλα, για την οικονομία ή για, καλύτερα για την οικονομική πολιτική σε μια ευνοούμενη πολιτεία, φυσικά με τη διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης. Τι μπορείτε να μας πείτε πάνω σε αυτό, να μας δώσετε τα φώτα σας. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να επιστρέψουν τα χαμόγελα στους ανθρώπους. Γιατί διαπιστώνουμε στις μέρες μας ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του, το χαμόγελό του, την όρεξή του, το παρόν του. Αλλά για μέλλον δεν κουβεντιάζουμε καθόλου, έτσι όπως πάντα πράγματα. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει αποτυπώσει το πρόγραμμά της, το πώς, τι θα συμβεί ακριβώς από την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης της χώρας από την Ελλήνων Συνέλευση. Είναι γραμμένες οι προγραμματικές μας δηλώσεις από το Σεπτέμβριο του 2016 και αποτυπώνονται ακριβώς τι θα κάνουμε από την πρώτη μέρα που θα παραλάβουμε. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί, κύριε Μιλωνά, μιας και όπως οδεύουν τα πράγματα, και αυτά τα λέει η λογική, δεν είμαι εγώ μάντης κακών, αλλά αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν είναι ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ανάγκη όλοι, πλέον υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που δεν έχουν πλέον ούτε καν τα απαραίτητα, αλλά θα φτάσουμε σε τέτοιο βαθμό που το πλήθος, θα έλεγα, η ποσότητα των Ελλήνων δεν θα έχει για να συντηρηθεί. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευση είναι να δώσει σε κάθε ελληνικό αφημί 20.000 ευρώ ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί, να φάει τα αυτονόητα, δηλαδή πράγματα της καθημερινότητας, τα οποία δυστυχώς στις μέρες μας για κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι δυστυχώς είναι αρκετοί, είναι δύσκολα. Κύριε Χατζηγιάννη, τώρα πάνω σε αυτό που είπατε, πρέπει να κάνω μια ερώτηση, γιατί μου φαίνεται κάπως περίεργο. Λέτε ότι θα δώσει 20.000. Εδώ λένε οι κυβερνήσεις, μάλλον κάνανε προχτές αύξηση του κατώτερου μισθού και νομίζω ότι το σχέδιό τους είναι, δεν θυμάμαι, ένα ποσοστό, δηλαδή 3-4%, δηλαδή από 600 θα πήγαινε 602. Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο αυτή, μη τη δαιμονοποιούμε την κυβέρνηση αυτή, προς Θεού δηλαδή, λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εσείς που θα βρείτε να δώσετε την επόμενη μέρα 20.000. Μα κοιτάξτε να δείτε, όλες αυτές οι κυβερνήσεις μιλάνε για διαχείριση χρέους και βάσει του νόμου του 2016 4389 με τα καθήκοντα του νέου κυβερνητικού σχήματος που ισχύει από τότε, αυτοί κοιτάζουν να φτωχοποιήσουν τους πολίτες. Το λέει ξεκάθαρα ο νόμος μέσα. Και θα κάνουν διαχείριση χρέους. Γιατί απλά χρήματα δεν έχουν αυτοί να διαχειριστούν. Αυτό μας λέει ο νόμος. Εμείς μιλάμε για 8,5 εκατομμύρια τα οποία είναι κατατεθειμένα και είναι και αποτυπωμένα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο, στην ανώτατη δικαστική αρχή. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αν εκεί υπήρχε κάτι μεμπτό, απλά τώρα δεν θα κουβεντιάζαμε. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δεν νομίζω η δικαστική αρχή να μην γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν μιλάμε για 8,5 εκατομμύρια, μιλάμε για 600 δις ευρώ που έχει καταθέσει ο πρόεδρος μας, συγγνώμη, όχι ευρώ, δολάρια, για να αποφύγουμε την άτακτη χρεοκοπία που έρχονταν το 2012. Υπάρχουν 2-3-300 τα οποία είναι για έργα ανάπτυξης για 49.000 έργα, που αυτά είναι εγκριμένα και υπάρχουν ήδη και μας περιμένουν στις τράπεζές μας από τα Παγκόσμια Ταμεία, που έχουμε και εμείς από εκεί κουμπαρά, να το πω έτσι, για να αντιληφθούμε όλοι τι λέμε. Και υπάρχουν φυσικά και μετοχές της Ανατολής που είναι άλλα 5,5-3. Αυτά είναι αποτυπωμένα, είναι γραμμένα
Δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης, αν υπάρχουν. Εκεί είναι. Εμάς περιμένουν. Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς έχουμε να διαχειριστούμε πλούτο, άρα το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε για τους πολίτες μας είναι να τους βγάλουμε από τη δεινή οικονομική θέση που τους έχουν φέρει τα κυβερνητικά σχήματα αυτά που κάνουν κουμάντο στη χώρα μας, και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα. Κύριε Χατζηγιάννη, να σας διακόψω πάλι εδώ, γιατί αυτά τα χρήματα το ξέρουμε, έχουν αποδειχτεί πλέον, έχουν γίνει τόσα δικαστήρια και για τα 600 δις, είναι αποδεδειγμένα, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, είναι στον προϋπολογισμό. Οι μετοχές της Τράπεζας Ανατολής και αυτές αποδεδειγμένες με δικαστήρια, με κοινοβουλευτικό έλεγχο, τα παγκόσμια ταμεία πάλι και αυτά αποδεδειγμένα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον υπάρχει αυτός ο πλούτος, γιατί δεν το χρησιμοποιούν οι σημερινές κυβερνήσεις. Πού είναι το κόλλημά τους? Βάζει κάποιο εμπόδιο ο πρόεδρός σας, ο κύριος Αρτέμης Σόρας? Ο πρόεδρός μας τη δουλειά έχει. Το εμπόδιο. Λέω για τα 600 δις, παράδειγμα. Ακούστε να δείτε, κύριε Μίλωνα. Τα παιδιά αυτά τα οποία κυβερνούν είναι διορισμένα. Όταν λέω ότι είναι διορισμένα, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα προεδρικά διατάγματα, τα οποία μας λένε τα ονόματα που διορίζονται για να κάνουν πιστοποιούς, να το πω έτσι. Κάποιος θα το παίξει πρωθυπουργός, κάποιος άλλος θα το παίξει υπουργός οικονομικών και όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και που έχουν και το μεγάλο θράσος και βγαίνουν και στα ελληνικά κανάλια και τρομοκρατούν τον κόσμο, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό αποτυπώνεται σε προεδρικά, όπως είπα, διατάγματα και μάλιστα τα τελευταία, σύμφωνα με την κυβέρνηση που έχουμε της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε τώρα για το 81 και το 83. Μπορεί κάλλιστα ο καθής να μπει μέσα, να κοιτάξει, να ψάξει και να δει αυτό που λέω. Γιατί ΦΕΚ, σύσταση της Βουλής σε σώμα, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όχι τώρα, δεν υπάρχει από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Όπως υπάρχει ΦΕΚ διάλυση της Βουλής, που όλοι το έχουμε ακούσει, να το λένε στα κανάλια λίγο πριν πάμε σε εκλογές, θα έπρεπε αντίστοιχα να υπάρχει και ένα ΦΕΚ σύσταση που να λέει ότι ο ΤΑΔΕ ψηφίστηκε στο νομό Χανίων, πήρε 15.000 ψήφους και αυτό το λόγο είναι και μέσα στη Βουλή. Άρα δεν γνωρίζουμε και πόσους βουλευτές έχουμε στη Βουλή και αν υπάρχουν και βουλευτές. Οπότε αυτός που τους διορίζει, που άμα κάτσει κάποιος και ψάξει ακριβώς να δει τι συμβαίνει, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, θα δει ότι αυτοί οι οποίοι είναι ο σεναριογράφος, να το πω έτσι, και ο σκηνοθέτης του θίασου αυτού που λέγεται Βουλή των Ελλήνων, είναι η επίσημη εκκλησία του κράτους και ο τραπεζίτης. Αυτοί τους διορίζουν, οπότε εκτελούν τις εντολές τους. Γι' αυτό το λόγο είναι εκεί αυτά τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτά τα παιδιά που βλέπουμε σήμερα, γιατί υπάρχει και μια ιστορία από τις οικογένειές τους, πάμε να δούμε στο παρελθόν. Γιατί αυτές οι οικογένειες γεννάνε παιδάκια και αυτά τα παιδάκια τα βλέπουμε συνέχεια να είναι στον ίδιο στίβο και εμείς να νομίζουμε ότι αυτοί έχουν κάτι να χωρίσουν μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά κοροϊδεύουν εμάς. Λοιπόν, οπότε από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι διορισμένος, θα εκτελέσει τις εντολές αυτού που τον διόρισε. Και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Τι είναι το ελληνικό κράτος? Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι διαχειριστικός. Τον έχουμε ορίσει εμείς για να μας κάνει τη δουλειά μας. Εμείς είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του τόπου και ο νομικός όρος ο οποίος αποκαλούμαστε είναι αυτόχθον Έλλην ηθαγενής, που έχει να κάνει με τη γραμμή αίματος από τους προπαπούδες μας και ακόμα πιο πίσω. Άρα τους ιδιοκτήτες του τόπου αυτού. Άρα, από τη στιγμή που αυτός ο μηχανισμός με αυτούς που έχουμε βάλει να είναι στο τιμόνι του μηχανισμού αυτού δεν τα πάνε καλά, θα πρέπει από εκεί να τους αλλάξουμε. Να τους βγάλουμε από εκεί και να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει μια επιχείρηση και έχει κουραστεί και βρήκε έναν πολύ καλό υπάλληλο και του λέει παρέλαβε και προχώρα την επιχείρηση και διαπιστώσει στο μέλλον ότι αυτός δεν τα κάνει καλά. Θα συνεχίσει να τον αφήνει εκεί στην επιχείρηση αυτή, τη δικιά του? Το λογικό τι λέει? Θα τον πάρει από εκεί και θα ξανασχοληθεί πάλι ο ίδιος. Αυτό πρέπει να συμβεί και αυτό λέει η Ελλήνων Συνέλευσης. Άρα σημαίνει ότι ο Έλληνας θα πρέπει πλέον να γίνει πολίτης, να φύγει από την
ιδέα, όχι ιδέα, την καθημερινότητα του κατοίκου. Και τι εννοώ κάτοικος, εννοώ ότι ζούμε εδώ και περιμένουμε τη δουλειά τη δικιά μας να μας την κάνει κάποιος άλλος. Λοιπόν, άρα φεύγουμε από αυτή την νοοτροπία, γινόμαστε πραγματικοί πολίτες, γνωρίζουμε το τι συμβαίνει στη χώρα μας, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, οπότε τους αλλάζουμε και βγαίνουμε μπροστά εμείς και κάνουμε τη δουλειά καλύτερα από αυτούς, γιατί απλά αυτοί δεν γνωρίζουν κιόλας. Έχουν και 800 συμβούλους γύρω-γύρω, τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε και αυτοί βλέπετε τι κάνουν και τα αποτελέσματα που φέρνουν. Οπότε, το πρώτο μέτρο, όπως είπα, είναι τα 20 χιλιάρικα. Το δεύτερο μέτρο που πρέπει να συμβεί άμεσα είναι να κοπούν οι φόροι. Ο φόρος είναι ανταποδοτικός, δηλαδή πληρώνουμε φόρους για να έχουμε και κάποια έργα στον τόπο μας. Εμείς τι βλέπουμε? Τίποτα δεν βλέπουμε. Τα 20 εμείς βλέπουμε. Αυτά που λέτε, κύριε Χατζηγιάννη, τα 20 χιλιάρικα, θα είναι φορολογημένα, θα τα φορολογήσει, ας πούμε, το ελληνικό κράτος, θα τα δώσει στους πολίτες? Όχι, κύριε Μιλιώνα, αυτά είναι για να τα πάρει ο πολίτης, να μπορέσει να βγάλει, να τη βγάλει, που λέμε, λαϊκά. Μάλιστα. Στους επόμενους 6-7 μήνες, που θα ξεκινήσουν τα 49.000 έργα που προείπα, οπότε λύνεται και το πρόβλημα της εργασίας, γιατί όλοι οι άνθρωποι θα έχουν εργασία. Οπότε θα έχει ξαναμπεί σε ροή η οικονομία, αυτό εννοείται? Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Πολύ ωραία. Με το που θα πάρει όλες τα 20 χιλιάρικα θα έχει χρήματα να ξοδέψει, να πάρει το φαγητό του, να πάρει τα ρούχα του, τα παπούτσια του. Πολύ να συντηρεί το αυτοκίνητό του που ενδεχομένως τώρα να του έχει μείνει κάπου στο δρόμο και να μην ξέρει τι να το κάνει. Γιατί αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Δηλαδή... Μα γι' αυτό γέλασα. Γιατί συμβαίνουν πράγματι. Λοιπόν, οπότε τι συζητάμε? Συν τις άλλες τα μαγαζιά τα ελληνικά, όσα θα έχουν απομείνει, γιατί θεωρώ ότι είναι και θέμα χρόνου να κάνει δώρο ή αυτή η κυβέρνηση ή και η επόμενη κυβέρνηση, αν συνεχίζουν να είναι τα ίδια παιδιά, δώρο το λουκέτο στις ελληνικές επιχειρήσεις που κρατιούνται με το ζόρι αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε θα κινηθεί το χρήμα έξω, οπότε όλοι θα πάρουν μια ανάσα. Σε 7-8 μήνες που θα έχουν ξεκινήσει τα έργα, όλοι θα έχουν εργασία. Γιατί μιλάμε για 49.000 έργα, άρα θα γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο όλη η χώρα. Οπότε λύνεται και το πρόβλημα της εργασίας. Το επόμενο κομμάτι, μιας και μιλάμε για οικονομία, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Έλληνες. Δηλαδή, έχουμε υπογεννητικότητα. Και ο λόγος, γιατί τα ζευγάρια, τα νέα, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν παιδιά, γιατί σου λέει πού θα το μεγαλώσουν. Σκέφτονται μόνο τα έξοδα. Βλέπουν βέβαια και την μπαίνει στην τσέπη τους και σου λέει με 600 ευρώ μισθό και να θέλουμε να πληρώσουμε και νίκη. Πώς θα κάνεις ένα παιδί και πώς θα το μεγαλώσεις? Έρχεται όμως εδώ η Ελληνοσυνέλευση και λέει το εξής. Ελληνίδα μητέρα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ελληνίδα, γιατί δεν απαραίτητο να είναι παντρεμένη η γυναίκα, που θέλεις να φέρεις ελάνιους γόνους σε αυτόν τον ιερό τόπο που λέγεται Ελλάδα, από την πρώτη μέρα που θα αποδειχθεί ότι έχει συλλάβει η συγκεκριμένη μητέρα, αναλαμβάνει τα έξοδα, το και του εγκυμοσύνης, γένας, τα πρώτα του βήματα του παιδιού, σχολείο, δηλαδή μέχρι τα 18 του δεν θα ξαναγχωθεί η μαμά για το πώς θα ταΐσει το παιδί της. Θα τον ντύσει, θα το εκπαιδεύσει, θα το πάει σχολείο, οτιδήποτε. Θα παίρνει και ένα επίδομα για κάθε παιδί επιπλέον. Συν της άλλης, η Ελλήνων Συνέλευσης, που ουσιαστικά μιλάμε για την Ελλήνων Πολιτεία, είναι το μέλλον, αυτό εμείς έχουμε καταθέσει, δεν είναι κάτι που το φανταζόμαστε, είναι αποτυπωμένο, κύριε Μιλιωνά. Θα υπάρχει και ένα κομμάτι πολεοδομικής γης, το οποίο αύριο μεθαύριο το παιδί αυτό θα μπορεί να χτίσει το σπίτι του. Το οποίο φυσικά θα είναι και αφορολόγητο. Δεν μπορεί να πληρώνει κάποιος έμφυα για το σπίτι του. Απαγορεύεται να πληρώνεις νίκη για το σπίτι σου στο κράτος που αυτό έχει δομηθεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες τις δικές σου. Λοιπόν, δωρεάν πραγματική εκπαίδευση για τα σχολεία μας. Δεν θα είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα
και να υπάρχει όλη αυτή η παραπαιδεία, άρα να θέλει και 15.000 φροντιστήρια για να μπορέσει να προχωρήσει ένα παιδί, θα γίνονται όλα εκεί. Το πρωί θα κάνει τη μάθησή του, θα καλακιθάνε ολοήμερο το σχολείο, θα μπορεί να κάνει την άθλησή του, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάει σε κάποιο σωματείο για να πάει να γίνει ποδοσφαιριστής αύριο μεθαύριο ή τενίστας ή να μάθει μουσική ή οτιδήποτε θέλει να κάνει τέλος πάντων αυτό το παιδί, γιατί είναι υπεύθυνη Ελλήνων συνέλευσης και ουσιαστικά η Ελλήνων πολιτεία για να δει και να του μάθει πραγματικά παιδεία, ώστε να έχουμε αύριο έτοιμους πολίτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα ηνία της χώρας. Λοιπόν, παράλληλα όμως, το κάθε παιδί του αρέσει κάτι να κάνει. Τι είναι αυτό? Μουσική, αθλητισμός, ζωγραφική, είναι πολύ καλό στα μαθηματικά. Εμείς πρέπει να το προωθούμε το παιδί σε αυτό που είναι ερωτευμένος. Άρα κλείνει και αυτό το κομμάτι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός... Συγγνώμη κύριε Χατζηγιάννη, προηγουμένως σας διέκοψα, είχατε ξεκινήσει να λέτε για τη φορολογική πολιτική και σας έκανα εγώ ερώτηση και ξεφύγαμε από το θέμα. Θέλω, αν μπορείτε να επανέλθετε, να μας πείτε τώρα, γιατί είναι κρίσιμο το ζήτημα, γιατί βλέπουμε ότι εν μέσω κρίσης γίνανε, δεν ξέρω πόσες ανατιμήσεις γίνανε στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Θα ήθελα θα να... Θα σας απαντήσω. Ακριβώς, θα ήθελα σε αυτό το θέμα να μου απαντήσω. Θα κλείσω αυτό τώρα που έλεγα και θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, και το παιδί αυτό αύριο, όταν θα έχει τελειώσει τις σπουδές του, θα υπάρχει και εργασία έτοιμη να μπορέσει έξω να εργαστεί πραγματικά και όχι να δουλέψει, γιατί άλλο η δουλειά, παύλα δουλεία, και άλλο η εργασία με το οποίο θα είναι ένα αντικείμενο που θα είναι ερωτευμένος και συνέχεια θα το κάνει και θα το εξελίσσει και θα το κάνει καλύτερο. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στους μισθούς που έχει να κάνει μέσα τη φορολογική πολιτική. Τι είπαμε πριν, φορολόγηση θα είναι στο μηδέν. Εκτός από κάποια πράγματα συγκεκριμένα που ενδεχομένως να έχουμε βάλει κάποιους φόρους. Το ΦΠΑ θα κοπεί και αυτό, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ταμείο και με την Ενωμένη Ευρώπη να δούμε τελικά πόσα λεφτά τους έχουμε δώσει τόσα χρόνια, γιατί εκεί πάει το ΦΠΑ. Και από εκεί πέρα θα κρίνουμε εμείς σαν Ελλήνων πολιτεία, αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να τους δίνουμε κάτι, να το πω έτσι. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Μιλάμε τώρα για το τι μισθό θα παίρνει ο καθένας. Το ποσό είναι σχετικό, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι το μισθό που θα παίρνεις, πώς μπορείς να καλύπτεις τις βασικές σου ανάγκες. Και όταν λέμε βασική ανάγκη, μιλάμε για τα καθημερινά σου. Να φας. Αυτό είναι το καθημερινό σου. Να πιεις τον καφέ σου, να κάνεις τα τσιγάρα σου, αυτό που χαλάς κάθε μέρα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του μισθού σου. Βασικά πάγια έξοδα. Ρεύματα, νερά, η κατοικία σου. Εκεί θα είναι στο μηδέν. Πρέπει να έχεις σπίτι. Για ΔΕΗ και νερό ενδεχομένως να πληρώνουμε ένα πολύ μικρό ποσό που έχει να κάνει με τη συντήρηση του δικτύου και όχι αυτά που συμβαίνουν, π.χ. ΔΕΗ να είναι 150 ευρώ ο λογαριασμός και τα 130 να είναι διάφορα και το ρεύμα σου να είναι το 20 και να πληρώνεις και ΦΠΑ για το ρεύμα, που χωρίς ρεύμα και νερό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, ειδικά οι πόλεις. Λοιπόν, άρα κατεβάζοντας τόσο πολύ το κόστος, αντιλαμβάνεται ο καθένας το πώς μπορεί να ζει. Οπότε το υπόλοιπο 50% θα είναι για οτιδήποτε θέλει να κάνει εκείνος, οπουδήποτε θέλει να το ξοδέψει. Λοιπόν, μετά κάτι άλλο, όσον αφορά με έσοδα. Είπαμε ότι θα γίνουν 49.000 έργα. Μέσα στα έργα τα οποία θα γίνουν, θα υπάρχουν και έργα τα οποία θα παράγουν πλούτο. Ένα συσκευαστήριο, μια μαρίνα, ένα ξενοδοχείο, ένα εργοστάσιο, πλοία, στόλος, οτιδήποτε. Εκεί θα έχουμε και κάτι άλλο, κύριε Μιλωνά. Δηλαδή, έχουμε μάθει στο παρελθόν, ειδικά αυτοί που ασχολιόντουσαν με το χρηματιστήριο, όταν παίρνανε μετοχές τραπέζων, κάθε χρόνο οι τράπεζες δίνανε ένα μέρισμα, ένα δωράκι στους μετόχους. Δηλαδή, βλέπανε
πώς πήγε η χρονιά, είχαν κέρδη, οπότε ένα κομμάτι από τα κέρδη το μοιράζαν στους μετόχους. Εμείς τώρα θα κάνουμε. Από τα κέρδη που θα έχουν οι επιχειρήσεις μας, ένα κομμάτι θα μοιράζεται στους μετόχους. Οι μετόχοι ποιοι είναι? Οι ιδιοκτήτες τόπου αυτού. Και αυτό θα είναι ένα δήμο. Θα έχει μια μετοχή στο δήμο του και μια μετοχή, δηλαδή δύο μετοχές, για τον υπόλοιπο εθνικό πλούτο που εκεί έχει να κάνει με τη θάλασσα και να κάνει με άλλα πράγματα. Οπότε ο κάθε Έλληνας ιδιοκτήτης αυτόχθων ηθαγενής θα έχει να λαβαίνει και κάθε χρόνο κάποια χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την περιουσία του που είναι ουσιαστικά εξαδιαιρέτου με τους υπόλοιπους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Δηλαδή από ό,τι λέτε κύριε Χατζηγιάννη, το φόρο θα το παίρνει ο πολίτης από το κράτος και όχι το κράτος από τον πολίτη, όπως μας το αναλύσατε αυτό το ζήτημα. Γιατί μας λέτε ότι για δύο μετοχές, η μία που θα είναι του Δήμου, στο τοπικό επίπεδο δηλαδή, και η μία στο εθνικό επίπεδο. Οπότε εθνικό επίπεδο. Θα είναι σαν να υπάρχει κάποιος φόρος που απολαμβάνει ο, να το πούμε έτσι, φόρο, εντάξει, κάποιο δεν κέρδος. Δεν είναι φόρος. Είναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ένα εργοστάσιο ή ένα ξενοδοχείο, όταν αυτό λειτουργεί, αποφέρει κάποια κέρδη. Θα υπάρχει πάλι κάποια ομάδα την οποία θα έχουμε ορίσει εμείς που θα γίνεται διαχείριση του εργοστασίου ή του ξενοδοχείου, όπως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα εργάζονται εκεί μέσα. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πληρώνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης αυτής, να κρατιέται και ένα ποσό ενδεχομένως για ασφάλεια ή για οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει, σύμφωνα βέβαια με ό,τι έχει συμφωνήσει στο Προεδρείο, γιατί μπορεί να θέλουν να κάνουν μια επέκταση, να κάνουν μια ανανέωση στον εξοπλισμό ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Περισσεύουν όμως κάποια χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα πάνε στους δημότες. Πού είναι αυτό το εργοστάσιο? Στο Δήμο Χανίων, στους δημότες των Χανίων. Αυτοί θα πάρουν τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, αυτό φυσικά θα ισχύει για όλη την Ελλάδα. Παράλληλα όμως, από τη στιγμή, γιατί σας είπα πριν ότι οι φόροι είναι ανταποδοτικοί. Όταν έχεις τόσο πολύ πλούτο, ποιος ο λόγος να βάλεις φόρους στους πολίτες σου? Δεν έχει νόημα, δεν έχει ουσία. Φόρους βάζεις μόνο εάν θες να στραγγαλίσεις την οικονομία και αυτό αποδεικνύεται. Και εδώ θα φέρω και ένα παράδειγμα, κύριε Μιλωνά. Έχουμε στα χέρια μας τον ισολογισμό του 2019. Το ποσό το οποίο μαζεύτηκε από έμεσους και άμεσους φόρους, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει αυτοί που το έχουν φτιάξει, και μιλάμε για την κρατική μηχανή, με τη βοήθεια ενός πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, είναι σχεδόν 1/3 200 δις. Από αυτά όλα, για να λειτουργήσουν τα υπουργεία όλα μαζί με τα μαγαζιά τους από κάτω, χρειαστήκαν, λέει, 44 δις. Τα υπόλοιπα που πήγαν, τα πήρε η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ένα μαγαζί το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση, έχω κάνει εκπομπές για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι μια μεγάλη πληγή που έχουμε μέσα στη χώρα μας. Λοιπόν, φανταστείτε, 44 δις να λειτουργήσει η κρατική μηχανή, όλη η κρατική μηχανή, για ένα χρόνο. Άρα μιλάμε, τα χρήματα που χρειάζεται για να δουλέψει το κράτος είναι πολύ λιγότερα από αυτά που τελικά μαζεύει. Γιατί εγώ σας μίλησα για το 2019 που έχουμε και κρίση. Αν θα πάμε πιο πίσω σε άλλες χρονιές, μπορεί να δούμε κάτι νούμερα πολύ πιο μεγάλα. Οπότε θα πρέπει, αρχίζει ο καθένας να αντιλαμβάνεται τα χρήματα που δίνει καθημερινά. Γιατί εμείς οι φόροι είναι κάθε μέρα. Είναι ο καφές που παίρνουμε, είναι τα τσιγάρα που καπνίζουμε, είναι τα καύσιμα που βάζουμε. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Όποιος κυκλοφορεί, αναγκαστικά θα τα κάνει. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα πάνε στην κρατική μηχανή, που τελικά που καταλήγουν σε κάποιες τσέπες αυτών οι οποίοι είναι μέσα στην κρατική μηχανή ή είναι τα δικά τους παιδιά, να τα πω, που δεν είναι μέσα στην κρατική μηχανή αλλά είναι απ' έξω. Αλλά όλοι αυτοί είναι μαζί, να το πω έτσι. Και τρώνε και πίνουνε στην υγεία τη δικιά μας. Αυτό, κύριε Μιλωνά, θα πρέπει να σταματήσει. Σταματάει με την Ελληνοσυνέλευση. Σας είπα το πώς μπορούμε να δομήσουμε πραγματικά μια οικονομία τέτοια,
η οποία τη ζηλεύει ο πλανήτης όλος στην κυριολεξία, να πάψει ο κόσμος να είναι σε κατάθλιψη και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια να είναι με ψυχοφάρμακα, γιατί δυστυχώς η χώρα μας βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ημίτρελη και ειδικά και όλα αυτά που συμβαίνουν και με αυτή την πανδημία που μας έχουν φέρει. Λοιπόν, να επιστρέψουν τα χαμόγελα, να εμφανιστεί πραγματικά η λύση, να αρχίσει ο κόσμος πραγματικά να ασχολείται με την πολιτική, γιατί μόνο οι πολίτες κάνουν πολιτική, δεν κάνουν οι ηθοποιοί που τους έχουμε και τους απολαμβάνουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Και από τη στιγμή που θα συμβούν αυτά και από τη στιγμή που θα κάνουμε εμείς διαχείριση στο πλούτο μας και το καθημερινό, αλλά και αυτόν που έχουμε παρακαταθήκει, και πιστέψτε με ότι είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, δεν μπορούμε εμείς να τα φάμε, για να είμαστε ειλικρινείς, το πώς μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, το παρόν μας και φυσικά να βάλουμε τις βάσεις για το μέλλον των παιδιών μας, που αν δεν το κάνουμε εμείς, κύριε Μιλωνά, αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν ξέρω αν αξίζει κιόλας να είναι σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι. Κύριε Χατζηγιάννη, μας αναλύσατε αρκετά, πιστεύω, την οικονομική πολιτική της Ελλήνων Συνέλευσης. Θα ήθελα όμως, επειδή πλησιάζει ο χρόνος της εκπομπής στο τέλος, μας εξηγήσατε σε γενικές γραμμές πώς θα λυθούν όλα τα προβλήματα με αυτό τον απίστευτο πλούτο που υπάρχει και δεν το χρησιμοποιούν καθόλου οι κυβερνούντες τώρα. Θα ήθελα να μας πείτε ένα τελευταίο ή να δώσετε ένα τελευταίο μήνυμα ό,τι νομίζετε εσείς ή κάτι επίσης να προσθέσετε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η λύση υπάρχει ήδη, κύριε Μιλωνά, κυρίες και κύριοι, εσείς που μας παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει λύση, λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, υπάρχουν οι προγραμματικές δηλώσεις, είναι κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο, όπως αναφέρθηκα. Είναι όλα έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι ο Έλληνας να έρθει να συνταχθεί με τα αδέρφια του, να μπει στα γραφεία τα δικά του, γιατί τα γραφεία στηθήκανε για όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι η μεγάλη αγκαλιά της Ελλήνων Συνέλευσης. Βάζουμε στην άκρη ό,τι μας διαχωρίζει, που είναι μόνο το κόμμα, το δόγμα ή το χρώμα του χρήματος, δηλαδή ανάλογα σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο καθέναν μας. Αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν σε κανένα τραπέζι για συζήτηση. Τα βάζουμε στην άκρη. Ενωνόμαστε με τα υπόλοιπα μας αδέρφια που είναι ήδη στα γραφεία, γνωριζόμαστε, εκπαιδευόμαστε και αύριο έρχεται η ώρα, μάλλον όχι αύριο, σύντομα έρχεται η ώρα που τα κλειδιά της χώρας θα μας τα παραδώσουν αυτά τα παιδιά, γιατί απλά το βλέπουμε όλοι μας ότι και αυτοί με τον τρόπο τους λένε δεν μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Οπότε πλησιάζει η ώρα που θα μας παραδώσουν τα κλειδιά. Θα πρέπει όμως εκείνη τη στιγμή εμείς να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί να παραλάβουμε και να μπορέσουμε να πάμε αυτό το καράβι που λέγεται Ελλάδα παρακάτω. Να το βγάλουμε από αυτή τη ρότα που έχει πάει, που δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην καταστροφή του. Να το βγάλουμε στα ανοιχτά, να προχωρήσουμε, να φτιάξουμε το παρόν μας, να ξεκινήσουμε με όλα αυτά που είπα, τα έργα, την ανάπτυξη, την εργασία, τις βάσεις, για να στηθεί το παρόν και φυσικά τα παιδιά μας, ειδικά αυτά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, να δούνε το φως της Ελλάδας, να επιστρέψουν, γιατί αυτά θα παραλάβουν, αυτά είναι το μέλλον μας και φυσικά αυτά θα οδηγήσουν το καράβι που λέγεται Ελλάδα και θα είναι και ιδιαίτερα ευτυχισμένα και χαρούμενα, γιατί αυτό θα το έχουμε κάνει εμείς που είμαστε γονείς τους. Γιατί από εμάς περιμένουν, μιας και τα σφάλματα του παρελθόντος οφείλονται καθαρά σε εμάς και στους παππούδες μας. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα να μπούμε όλοι σε μια επανόρθωση, θα έλεγα, να διορθώσουμε ό,τι σφάλματα και λάθη έχουμε κάνει προς όφελος
των παιδιών που ακολουθούν. Γιατί αυτά, για να ζήσουν αυτά, θα πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς. Που τόσα χρόνια δυστυχώς, το μόνο που κάναμε ήταν να τρέχουμε στα πολιτικά γραφεία και να παρακαλάμε για θεσούλες, για επιδοτήσεις, για δωράκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Ήδη έχουν σταματήσει, γιατί για αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Μόνο τα πολύ κοντινά τους παιδιά βοηθάνε. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα να αντιληφθούμε όλοι τι συνέβαινε τόσα χρόνια και να στρατευτούμε δίπλα στον πολιτικό φορέα των Ελλήνων και τη μοναδική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων που έχει να συμβεί από καιρό Καποδιστρία. Δεν θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Μιλωνά, όπως θα ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν και ενδεχομένως ό,τι άλλο θέλει κάποιος να μάθει, τα τηλέφωνα μας υπάρχουν. Είμαστε διάθεση του κάθε πολίτη που θέλει πραγματικά να βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του, γιατί χρειαζόμαστε βοηθείς. Όπως χρειαζόμαστε και άλλους βουλευτές, κύριε Μιλωνά. Δεν φτάνουμε, είμαστε λίγοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγιάννη. Εννοείται ότι όποτε θέλετε θα σας έχουμε πάλι στην εκπομπή για να συνεχίσουμε αυτή την ανάλυση, γιατί μας είπατε ορισμένα πράγματα. Θα θέλουμε να προχωρήσουμε και σε πιο εξειδικευμένα. Πιστεύω και οι τηλεθεατές αντιληφθήκαν αυτά που, τα οποία είπατε, τα οποία ήταν εντελώς λογικά και σταθερά. Θα σας έχουμε σε μια επόμενη εκπομπή πάλι. Καλή σας νύχτα. Με τιμή. Να είστε καλά, κύριε Μιλωνά. Ευχαριστούμε. Ήταν η εκπομπή Λογική Διεργασία που στη σημερινή απόψινή βραδιά μάλλον είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος μας ανέλησε την οικονομική πολιτική της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλή σας νύχτα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι, οι πανίεροι μοναδικοί, θείοι δημιουργοί Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.